βγήκαν στους δρόμους οι τραπεζικοί υπάλληλοι διαμαρτυρόμενοι για την μη αποζημίωση των κουρεμένων ταμείων προνοίας τους. Συγκεκριμένα, τα μέλη της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου κατήλθαν σε στάση εργασίας από τις 2 μέχρι τις 3 και ακολούθως πραγματοποίησαν πορεία από το οίκημα της ΕΤΙΚ μέχρι και το Προεδρικό Μέγαρο, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αθέτηση της δέσμευσης που προνοούσε αποκατάσταση 75% των κουρεμένων ταμείων προνοίας. Ήταν να έχουμε τώρα μια σύνταξη, να είμαστε ξεκρέμαστοι, αέργοι και χωρίς τη σύνταξη μας. Να εργαζόμαστε για χρόνια και να πεθάνουμε στη ψάθα, επειδή κυβερνούμαστε από ανθρώπους που άλλα λέουν και άλλα εννοούν. 2.000 τραπεζικοί υπάλληλοι μέλη της ΕΤΙΚ πραγματοποιούν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο διαμαρτυρόμενοι για τη μη αποζημίωση των κουρεμένων ταμείων προνοίας τους. Καταγγέλουν παράλληλα την κυβέρνηση Αναστασιάδη για αθέτηση των δεσμεύσεών της. Θέλουμε μια λύση που να είναι άμεσα, χειροπιαστή, ορατή και κατανοητή. Απαιτούμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης και των τερματισμών της στοχοποίησης. Εκπρόσωποι της ΕΤΙΚ παρέδωσαν το σχετικό ψήφισμα σε εκπροσώπους του Προεδρικού. Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η ΕΤΙΚ δεν λαμβάνει υπόψη τα όσα το κράτος έπραξε προς όφελος των μελών. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά τις καθοριστικές προσπάθειες της κυβέρνησης που είχαν ως αποτέλεσμα κανένας τραπεζικός υπάλληλος να μην απολυθεί, σε αντίθεση με πολλούς άλλους συμπολίτες μας στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, ο Χάρης Γεωργιάδης επισήμανε ότι σχεδόν 60.000 μέλη ταμείων προνοίας, περιλαμβανομένων 4.500 τραπεζικών, λαμβάνουν αναπλήρωση 75%.